Εκ μέρου τη δίκη του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, χαιρετίζουμε με τη σειρά μα τη σημερινή πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι θα συμβάλλει και αυτή στον καλύτερο συντονισμό, στην κοινή δράση των εργαζομένων επιστημόνων, των αυτοπασχολούμενων με μικρά εισοδήματα για την οργάνωση τη πάλη του, διεκδικώντα ουσιαστικά μέτρα προστασία τη υγεία και του εισοδήματό του, μπροστά και στην Πανελλαδική Υμέρα Δράση των Επιτροπών Αγώνων Επιστημόνων. Συμπληρώνεται τι τελευταίε ημέρε ένα χρόνο που εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δίνουν τη δική του μάχη για την επιβίωση υπό ασφιχτικέ συνθήκε, μετράμε ήδη μεγάλε απώλειε σε ανθρώπινε ζωέ. Ενώ ολομέτωπη επίθεση είναι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Την ίδια κατάσταση ασφαλώ βιώνουμε όλοι οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι. Καθώ στου χώρου μα πληθαίνουν οι απολύσει, οι μειώσει μισθών, η εκπεριτροπή εργασία, η τηλεργασία, οι αναστολέ συμβάσεων εργασία στι δικηγορικέ εταιρείε και στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, καθώ καθημερινά συνοστιζόμαστε στα δικαστήρια τα οποία αποτελούν αιστείε υπερμετάδοση του ιού. Στο χώρο μα όμω, το προηγούμενο διάστημα, το ποιοτικά διαφορετικό και ελπιδοφόρο, είναι η σπουδαιότητα του σωματείου μα, του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, στη μεγάλη ιδρυτική συνέλευση τη 19η Ιουλίου με πρωτοβουλία τη Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων. Το προηγούμενο διάστημα από αυτή την ιδρυτική συνέλευση είχε προηγηθεί το μαχητικό αγωνιστικό κάλεσμα τη Επιτροπή μα σε κάθε χώρο όπου ζουν και εργάζονται οι συνάδελφοί μα. Έξω, αλλά και μέσα στι μεγάλε δικαιολογικέ εταιρείε έφτασε το κάλεσμά μα παντού, με κινητοποιήσει και παρεμβάσει στα δικαστήρια, στο σύνδεσμο δικηγορικών εταιριών. Μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, το προηγούμενο διάστημα ενώσαμε τι φωνέ μα, τι αγωνίε μα, την πεποίθησή μα ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε στην πράξη συγκροτημένα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, χτίσαμε το σωματείο μα. Η συγκρότηση και δράση του σωματείου μα στη σύντομη ζωή του, του τελευταίου 8 μήνε, θεωρούμε ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά να φουντώσει συζήτηση και προβληματισμό στου συναδέλφου, ότι εργαζόμενοι στι δικηγορικέ εταιρείε και στα δικηγορικά γραφεία είμαστε μισθωτοί και όχι συνεργάτε. Να κατανοηθεί καλύτερα η συγκαλυμμένη σχέση εκμετάλλευση που υπάρχει στο χώρο μα μεταξύ εργοδότη ιδιοκτήτη δικηγορική εταιρε... εταιρεία, εργοδότη ιδιοκτήτη μεγάλου δικηγορικού γραφείου και εργαζόμενου μισθωτού ή ασκούμενου δικηγόρου. Να κατανοηθεί καλύτερα ότι μόνο η ιδιοκτησία μα είναι επί τη ουσία οι επιστημονικέ μα γνώσει, η επαγγελματική μα ικανότητα, η επιστημονική εργατική μα δύναμη να αναδειχθεί ότι έχουμε απέναντί μα ένα σκληροτημένο αντίπαλο την εργοδοσία, με τον οποίο πρέπει να συγκρουστούμε, γιατί δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Άλλωστε, τα αφεντικά μα, οι ιδιοκτήτε των δικηγορικών εταιριών, έχουν ήδη από το 2010 συστήσει το δικό του οματείο, το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών. Όπω ο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ελληνική Τράπεζα, απολαμβάνουν και αυτοί το αντιλαϊκό νομοθετικό πλωστάσιο με βάση τι επιταγέ του. Το οποίο στην πράξη διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ω δίθεν λειτουργή τη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι η ίδρυση και η δράση του Σωματείου μα βοήθησε το προηγούμενο διάστημα να γίνει πιο καθαρό στη συνείδηση των μισθωτών και ασκουμένων δικηγόρων ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, οι ηγεσίε των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνα και Πειραιά, αλλά και τη ΕΑΝΔΑ, δεν θέλουν και δεν μπορούν να εκφράσουν τα συμφέροντά μα, γιατί εκ των πραγμάτων, από τη θέση του, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ανωτέρων στρωμάτων τη δικηγορία. Θεωρούμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ βασικό ότι έχουμε κατορθώσει να γνωρίζετε διαρκώ το σωματείο μα, ω αποκούμπητο συναδέλφων μα, ω οργανωτή τη πάλη. Είναι σημαντικό ότι έχουμε κατορθώσει να μπαίνουν σε εκείνε οι νέε δυνάμει εργαζομένων, να βλέπουν πιο καθαρά ότι μόνο μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση και δράση μπορούν να μπουν εμπόδια στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε. Το προηγούμενο διάστημα, του 8 αυτού μήνε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε προχωρήσει σε μια πλούσια και πολύμυφη παρέμβαση. Έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσει για να εντάξουμε στο σχεδιασμό μα και στη δραστηριότητά μα του ασκουμένου του αδέλφου. Έχουμε εκφράσει την καταδίκη μα για τον Πρωτεχητικό Κώδικα, συμμετέχοντα σε κινητοποιήσει στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με άλλα σωματεία εργαζομένων. Συμμετείχαμε στη, στη μεγαλειώδη διαδήλωση την ημέρα έκδοση απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Συμμετείχαμε στο εργατικό σου αλτήριο κέντρο κέντρων ομοσπονδιών και σωματείων. Έχουμε πάρει αντίστοιχε πρωτοβουλίε για να καταγγείλουμε την άγρια καταστολή που, δέχονται, που δέχεται το εργατικό λαϊκό κίνημα. Έχουν προχωρήσει σε πολύμορφε δραστηριότητε, σε πολύμορφε παρεμβάσει και δράσει, σε αρκετέ δικηγορικέ εταιρείε, καταγγέλλοντα φαινόμενα εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία, όπω την εταιρεία Αντρικόπουλο, την εταιρεία Χαραχτινιώτη, την εταιρία Μούργελα και σε άλλε. Είναι, μας χαροποιεί ότι κατόπιν αυτών των κινητοποιήσεων κατορθώσαμε να έχουμε και αποσπάσεις, όπως την, με την εργοδοσία του Ιερθρού e Σταυρού, η οποία έδωσε πίσω τα δεδουλευμένα σε απλήρω τους εργαζομένους, όπως αντίστοιχα και στον στην εταιρεία Ανδρικόπουλος, όπου υπήρχε απαράδευτη πρακτική τεστ για τον κορονοϊό να πληρώνονται από την τσέπη των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν άδεια με αποδοχέ, αλλά να παίρνουν άδεια αποδοχών. Μια πρακτική που κατόπιν τη παρέμβασή μα η, η εργοδοσία δεν την δεν πηγαίνει πλέον έτσι απέναντι στου εργαζομένου. Συνεχίσει ήταν η μα για να δοθεί άμεση λύση με του ασκουμένου του αδέλφου, οι οποίοι δεν είχαν διοριστεί ακόμα ω δικηγόροι, αν και, είχαν, αν και είχαν επιτύχει στι εξετάσει. Πιέσαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στο νέο διαγωνισμό εξετάσεων. Απαιτήσαμε και απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων προστασία στα δικαστήρια, σε συντονισμό με, τους με, μας, Αθηνών, με το του αδέλφου δικαστικού υπαλλήλου, με πλέον πρόσφατε τι συμβολικέ κινητοποιήσει μα τι προηγούμενε εβδομάδε στα δικαστήρια Απειρά και Αθηνών, με το θάνατο του αδέλφου δικαστικού υπαλλήλου. Συζητήσαμε ολοκληρωμένα με του συναδέλφου τον απολογισμό τη δράση μα και την οργάνωση τη πάλη σε τρει μεγάλε ανοιχτέ μαζικέ σκέψει που πραγματοποιήσαμε, η τελευταία το Σάββατο 6 Μαρτίου, με θέμα και τη συμμετοχή στην Μεγάλη Μέρα για την 8η Μάρτη και, την... και τι ε, εκδηλώσει και τα συλλαλητήρια του εργατικού λαϊκού κινήματο. Οργανώσαμε την Απριακή Μάχη για πρώτη φορά ω σωματείο. Συμμετείχαμε στη Μεγάλη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία στι 26 Νοεμβρίου, με το κάλεσμά μα να φτάνει παντού στου χώρου δουλειά. Το προηγούμενο διάστημα η εργοδοσία στου χώρου μα κυριολεκτικά έχει ξεσαλώσει. Συνεχίζει είναι καταγγελίε που έχονται στο σωματείο μα για πολλοί συναδέλφων, αναστολή συμβάσεων εργασία, όπω ενδεικτικά αναφέραμε και πριν στι εταιρείε Χαραχτινιώτη και Μούργελα, μειώσει μισθών σε εταιρείε, μαζική αξιοποίηση τη τηλεργασία στι δικαιώρικε εταιρείε και γραφεία ει βάρο του ραρίου μα. Και όλα αυτά ενώ σε αρκετού χώρου εργασία δεν παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία τη υγεία, οι εργαζόμενοι συνοστίζονται. Την ίδια στιγμή, ο Δικαιωρικό Συλλόγο Αθηνών αρνείται ότι τα δικαστήρια τη χώρα αποτελούν υγειονομικέ βόμβε, πιέζει σε διάδροπα ακόμα και τώρα, μέχρι και σήμερα, για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων χωρί κανένα μέτρο προστασία υπαλλήλων και δικηγόρων. Κοινό τόπο για αυτού είναι ότι τα δικαστήρια δεν αποτελούν αισθήσει υπερμετάδοση, ακόμα και όταν η ίδια πραγματικότητα του διαψεύδει με τραγικό τρόπο, όπω με τον άδικο θάνατο του αδέλφου μα δικαστικού υπαλλήλου, ο οποίο τι προηγούμενε μέρε έχασε τη μάχη με τον κορονόγιο. Οι εργοδότε μα αλλά και ο σύνδεσμο δικηγορικών εταιριών επικαλούνται την τόση των κερδών του. Βαφτίζουν την επίθεση στα δικαιώματά μα με τη μείωση μισθών, ω δίθεν το έσκατο μέσο για να μην προχωρήσουν στου απολύσει. Άρα, όπω λένε, επειδή είμαστε συνεργάτε του και όχι μισθωτοί, πρέπει και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να βάλουμε πλάτη. Κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι η επίθεση στα δικαιώματά μα συνεπάρχει με την ακραία διεκοποίηση τη εργασία μα σε κάποιε δικηγορικέ εταιρείε και γραφεία, με εκτεταμένη τηλεργασία με αποτέλεσμα το ωράριό μα να γίνεται ελάστιχο. Του απαντάμε ξεκάθαρα. Όπω δεν μοιραστήκαμε το προηγούμενο διάστημα τα κέρδη του και την ανάπτυξή του, δεν θα μοιραστούμε τώρα την όποια πτώση στον τζίρο του. Άλλωστε, γνωρίζουμε καλά ότι οι εργοδότες μα εκμεταλλεύονται όλα τα αντεργατικά μέτρα και τα διάφορα πακέτα, ΣΟΥΡ, συνεργασία του αστικού κράτου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω όλε οι μεγάλε επιχειρήσει. Με το πρόσχημα τη πανδημία, επιβάλλουν μονομερεί αλλαγέ για να κερδοφορήσουν οι ίδιοι ει βάρο των δικών μα εργασιακών σχέσεων. Του απαντάμε ξεκάθαρα Είμαστε μισθωτοί εργαζόμενοι και όχι συνεργάτε, γιατί το μισθό μα είναι η βασική πηγή του εισοδήματό μα και χωρί αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η μόνη διοκτησία μα είναι οι επιστημονικέ μα γνώσει, η επαγγελματική μα ικανότητα, η εργατική μα δύναμη. Όλα αυτά τα αγοράζει ο εργοδότη μα έναντι μισθού, είτε αυτό δίνεται με μπλοκάκι, είτε με το κομμάτι, είτε ω χατζηλίκι για του ασκουμένου συναδέλφου. Είμαστε μισθωτοί εργαζόμενοι και απαιτούμε συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, γιατί όταν διακόπτεται η συνεργασία, μένουμε άνεργοι, χωρί καμία προστασία, χωρί κανένα εισόδημα την περίοδο τη ανεργία και συχνά πολλοί από εμά αναγκάζονται να ρίξουν τι απαιτήσει του για να βρουν δουλειά κάτω από το βάρο και την ασφάλεια τη ανεργία. Από την εργασία μα κερδίζει ο εργοδότη μα, γιατί ο μισθό μα είναι ένα ελάχιστο μόνο μέρο από τα κέρδη τη διδορική εταιρεία, του μεγαλογραφείου ή τη επιχείρησή του. Δεν μοιραζόμαστε την αμοιβή του πελάτη, που είναι η τράπεζα, μεγάλε εφοπλιστικέ επιχειρήσει, μεγαλοεπενδυτέ σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Άλλωστε, όλο το προηγούμενο διάστημα, οι δικηγορικέ εταιρείε στα site του διαφημίζουν του τεράστιου τζίρου που είχαν. Υπαγόμαστε λοιπόν ξεκάθαρα στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη μα, ακολουθούμε τι εντολέ και τι οδηγίε του για τον τρόπο και τον χρόνο τη εργασία που παρέχουμε, υπαγόμαστε σε διαδικασίε αξιολόγηση για να γίνουμε πιο αποδοτικοί. Ο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών και με συναντήσει και με παρεμβάσει που έχει κάνει το, το σωματείο μα το προηγούμενο διάστημα για να καταγγείλουμε φαινόμενα εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία, περιορίζεται δίθεν σε ένα μόνο ευχολόγιο προσπαθεί να αποφύγει τι τη δικέ του σημαντικέ ευθύνε για τη λήψη άμεσο μέτρων προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μα. Επικαλούμενο ότι δεν είναι εργοδοτική ένωση. Όμω, ο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών συγκροτήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του για να ενισχύσει τον θεσμό των δικηγορικών εταιριών, που οφείλουν την ύπαρξη και την πληροφορία του στη δική, δική μα δουλειά. Επομένω, το, ελ, το πρόσχημα τη έλλειψη αρμοδιότητα είναι τουλάχιστον για εμά προσκεματικό για να σκοτίζεται, να διονίζεται η κατάσταση που επικρατεί στι μεγάλε δικηγορικέ εταιρείε σε βάρο των συναδέλφων μα. Θεωρούμε ότι το ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο πάλι μα πατάει στι ανάγκε, ανταποκρίνεται στη ζωή των μισθωτών και ασκουμένων συναδέλφων μα. Διεκδικούμε αποφασιστικά την κατοχήρωση πλήρων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για κάθε εργαζόμενο δικηγόρο, μισθωτό και ασκούμενο δικηγόρο, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό που δίνεται στην εργασιακή του σχέση. Διεκδικούμε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασία με πλήρη κατοχήρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μα, σε μισθό, ωράριο, ασφάλιση που θα είναι ισχυρέ και θα έχουν καθολική ισχύ για όλου του μισθωτού δικηγόρου και θα, θα θέτουμε το, 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 το πλαίσιο μα για σταθερή και μόνιμη δουλειά ενάντια στις ασφαλιστικέ σχέσει εργασία στην αντικοποίηση. Του στόχου μα αυτού θα του παλέψουμε με κάθε μέσο και όπλο του εργατικού λαϊκού κινήματο και με την απεργία. Διεκδικούμε άμεσα κάλυψη των δύο τρίτων των ασφαλιστικών εισφορών μα από τον εργοδότη κατάργηση του απαράδεκτου θεσμού τη άσκηση χωρί όρου και προποθέσει και ένταξή τη στο πτυχίο με αποκλειστική ευθύνη του κράτου. Για τι εργαζόμενε μητέρε και αδέλφου μα, διεκδικούμε άδεια ακοίηση στο κετού λοχεία μητρότητα με πλήρε αποδοχέ και ασφαλιστικά δικαιώματα, άδεια ανατροφή τέκνου για όλε τι μισθωτέ και ασκούμενε δικηγόρου ανεξαρτήτω εργασιακή σχέση. Χορήγηση του επιδόματο μητρότητα και τη ειδική παροχή προστασία τη μητρότητα από τον ΑΕΔ, όπω και στου υπόλοιπου εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Μέτρα προστασία του γυναικείου οργανισμού σε κάθε χώρο δουλειά. Διεκδικούμε, παλεύουμε να μην υπάρξει καμία απόλυτη συναδέλφων πρόσχημα την πανδημία. Καμία αυθρέτη αναστολή εργασία. Λέμε όχι σε απαράδεκτε μειώσει μισθών. Απαιτούμε άμεσα να καταβληθούν τα δεδολευμένα των συναδέλφων μα. Διεκδικούμε πλήρη οικονομική και ασφαλιστική προστασία για του συναδέλφου μα για τι περιόδου ανεργία, συνθήκε υγιεινή και ασφάλεια σε όλου του εργαζομένου, στι μεγάλε δικηγορικέ εταιρείε, σε όλα τα δικηγορικά γραφεία. Απαιτούμε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασία τη υγεία μα και στα δικαστήρια διεκδικούμε, απαιτούμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτου και του Υπουργείου Δικαιοσύνη στα δικαστήρια, με ευθύνη του εργοδότη στι δικηγορικέ εταιρείε και στα δικηγορικά γραφεία. Μέτρα προστασία δικηγόρων και, δικ... και δικαστικών υπαλλήλων σε όλα τα δικαστήρια τη χώρα, μαζικά τεστ. Ασφαλή μεταφορά μαζικής μεταφοράς με τα μέσα μαζική μεταφορά με πείγνωση των δρομολογίων. Καταγραφή και δημοσιοποίηση των κουσμάτων στα δικαστήρια. Απαιτούμε να καλυφθούν όλα τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να προσληφθεί γιατρό υπηρεσία στα δικαστήρια, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό καθαριότητα και να σταματήσει το έσχο των αγρολαβιών. Λέμε όχι στη μονιμοποίηση τη τηλεργασία. Απαιτούμε οι εργαζόμενοι γονεί, δικηγόροι που βρίσκονται σε καθεστώ τηλεργασία να δικαιούνται άδειε ειδικού σκοπού. Στο πλευρό του εργατικού λαϊκού κινήματο παλεύουμε και εμεί για γενναία κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματο υγεία με προσλήψη μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα τη υγεία, μαζικό και δωρεάν εμβολιασμό για όλο το λαό. Απαιτούμε να ανοίξουν τώρα τα 10.000 νοσοκομεία που όλε οι προηγούμενε αστικέ κυβερνήσει κατάργησαν τα προηγούμενα χρόνια. Αποσυφόρηση των μέσων μεταφορά, πρόσληψη προσωπικού με επίταξη ιδιωτικών λεωφοριών. Λέμε όχι. Διεκδικούμε τώρα να καταργηθούν οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσει για την εργατική-λαϊκή οικογένεια. Απαλλαγή των εργαζομένων από χρέη, από τα διάφορα χρέη, απαλλαγή από φορολογικέ και άλλε ασφαλιστικέ υποχρεώσει. Ω νομικοί, αλλά και ω εργαζόμενοι, λέμε όχι στην καταστολή. Διεκδικούμε να παρθούν πίσω όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφιστεί από όλε τι κυβερνήσει και εντείνουν την καταστολή σε βάρο του εργατικού και λαϊκού κινήματο, όπω η περιστολή του δικαιώματο στην απεργία, το ιδιώνυμο για του αγώνε ενάντια σε πληστηριασμού, ο νόμο για τι διαδηλώσει, η είδη τη πανεπιστημιακή αστυνομία, ο τρομονόμο στην τέχνη και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε συναντήσει στο προηγούμενο διάστημα. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει η ποινικοποίηση των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Κλείνοντα, από το δικό μα μετερίζει ω μισθωτή και ασκούμενοι δικηγόροι, θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα μαζικά, μαχητικά για τη μεγαλύτερη μαζικοποίηση του σωματείου μα, στο πλευρό των αυταπασχολούμενων δικηγόρων με μικρά και μεσαία εισοδήματα, στο πλευρό των δικαστικών υπαλλήλων που πλήττονται, στο πλευρό των δικαστικών διερμηνέων και, δικ... και όλων των εργαζομένων στη δικαιοσύνη με του οποίου έχουμε κοινά συμφέροντα.